παίρνουν επιδόματα που δεν δικαιούνται ή τα λαμβάνουν εις διπλούν ενώ είναι υγιείς. Η αποκάλυψη έγινε μετά από έρευνα του Υπουργείου για παρατυπίες στην χορήγηση προνοιακών επιδομάτων. Πρέπει να γίνει γνωστό ότι η αρμοδιότητα της απονομής των προνοιακών επιδομάτων ήρθε στους Δήμους με το σχέδιο Καλλικράτης από την 1η-1η του 2011. Έτσι λοιπόν, μεταξύ των άλλων μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, είχαμε και την ευθύνη της απονομής των προνοιακών επιδομάτων. Την εμπλοκή της Βιωτίας και συγκεκριμένα της Λιβαδιάς έφερε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο Υφυπουργός Υγείας σε τηλεοπτική συνέντευξη του στο Μέγκα, μετά τη διερεύνηση συγκεκριμένων καταγγελιών που κατά καιρούς έχουν γίνει. Όσο οφείλαμε, κάναμε μια αρχική δειγματοληπτική έρευνα σε σχέση με τους δικαιούχους. Στη συνέχεια ακολούθησαν κάποιες καταγγελίες από πολίτες σε σχέση με τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων. Αξιολογώντας όλα αυτά και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, κυρίως με το ληξιαρχείο του Δήμου Λιβαδιάς, όπου ήταν ένα ικανοποιητικό δείγμα, να επισημάνω μια φορά ακόμη ότι δεν είναι μόνο η Λιβαδιά, μιλάμε για όλο τον νομό Βιωτίας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Έτσι λοιπόν, εμείς διαβιβάσαμε στους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης τις καταγγελίες και από εκεί και πέρα οι επιθεωρητές ενημέρωσαν το Υπουργείο Υγείας για το ζήτημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι μέσα από καταγγελία από την περιοχή της Λιβαδιάς, εργαζόμενοι σε συγκεκριμένο δήμο λαμβάνουν επίδομα για σοβαρή μορφή άσματος, αλλά παράλληλα εργάζονταν ως υπάλληλοι στον εν λόγω δήμο. Είναι περιπτώσεις που πραγματικά δίκαια παίρνουν το προνοιακό επίδομα και μάλιστα κατά τη γνώμη μου το προνοιακό επίδομα δεν αρκεί για να απαλύνει τον πόνο, την ανέχεια και τα προβλήματα όλων αυτών των ανθρώπων. Όμως μέσα σε αυτά ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρό σε σχέση με το σύνολο, έτσι, εκτίμησή μου είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε τουλάχιστον 12 νόμους της χώρας και το Υπουργείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί ακόμη και η επιστροφή τους από όσους έπαιρναν τόσα χρόνια δικαιολόγητα προνοιακό επίδομα. Ο κύριος Μπόλαρης ξεκίνησε μια έρευνα για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και το θέμα δεν είναι μόνο στο νόμο Βιωτίας. Έτσι, νομίζω ότι τουλάχιστον 12 νομοί σε όλη τη χώρα έχουν τεράστιο πρόβλημα. Άλλωστε, ανακοινήθηκε προηγουμένως το θέμα της Ζακύνθου με τα επιδόματα των τυφλών. Αίσθηση επίσης προκάλεσε η αποκάλυψη του Ανδρέα Λοβέρδου ότι πίσω από τη χορήγηση επιδομάτων μαϊμού κρύβονται πιθανότατα πελατειακές σχέσεις που σχετίζονται και με την πολιτική ζωή. Με όλο το σεβασμό και στο θεσμό του Υπουργού και του Υφυπουργού και στα πρόσωπα του κ. Λοβέρδου και του κ. Μπόλαρη, νομίζω ότι ήταν πολύ βιαστικές αυτές οι δηλώσεις. Είναι καθαρά υπηρεσιακό το ζήτημα και από εκεί και πέρα οι πολιτικοί προϊστάμενοι οι οποίοι διαβίβαζαν αυτό το αίτημα και τις αποφάσεις των αρμοδίων επιτροπών δεν είχαν καμία απολύτως ανάμειξη ή σχέση. Όλα αυτά έβγαιναν από τις επιτροπές υγείας, τις οποίες την ευθύνη σύγκλησης είχε το Υπουργείο μέσω των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών και από εκεί και πέρα δεν μπορεί κανένας πολιτικός προϊστάμενος στην προκειμένη περίπτωση να γνωματεύσει αν ορθώς δίνονταν το προνοιακό επίδομα ή όχι. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς, λόγω του ότι είχαμε τεράστια ευθύνη για αυτό το ζήτημα, προχωρήσαμε σε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο, ο οποίος κατέληξε σε αυτά τα συμπεράσματα. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι ήταν βιαστική η δήλωση του Υπουργού και του Υφυπουργού να καταλογίσει πολιτικές ευθύνες. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες στην προκειμένη περίπτωση και για αυτά τα οποία γνωρίζω εγώ. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά στη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου για τα Προνοιακά Επιδόματα, εκτιμώντας ότι μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα θα αποκαλυφθούν όλα τα ύποπτα προνοιακά και το κράτος θα εξοικονομήσει σε πρώτη φάση περισσότερα από 250 εκατομμύρια ευρώ.